Το ζητάει ο οργανισμός τους. Το ζητάει, το ζητάει. Με πινελί εκεί, δεν πειράζει. Κάθε μέρα θα μπαίνω και θα λέω όξο! Όξο! Καλά, βγάζεις καλεσμένο και 51 με πινελίκια. Χρήσατε, κουστάκι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με πινελικάκι θα φεύγετε κάθε μέρα, πουλάκια μου. Ελάτε, 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 γάτο σακαλό καταπληκτικό με τους προχωπήπινο καψούριδες. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στο μεσημεριανό μας, ελάτε στην εκπομπή. Ποιος αυτός, 1-0. Με την αφεντομουτσουνάρα μου. Πάμε μέχρι και τις και μισή, θα το βελτιώσουμε, θα μπαίνουμε και πιο νωρίς. Θα μπαίνουμε και πιο νωρίς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να παίξουμε μαζί. Θυμίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας η Βασίλισσα των Σκουπών, προσφορά από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, κληρώνουμε μία καταπληκτική, μία μοναδική, μία απερίγραπτη υπερατού σκούπα μίλε αξίας 240 ευρώ. Αυτό είναι το δώρο μας, αυτό είναι το υπερατού δώρο. Μέσα από τα παιχνίδια που κάνουμε Δευτέρα, Τρίτη, χθες φάγαμε άδειασμα από τον προπονητή του Άρεο στον καινούριο που είχε συνέντευξη τύπου. Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε και αυτό. Πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Δεν περίμενα ποτέ να το ζήσω. Το είπα και το πρωί. Ότι δεν θα κάνω εκπομπή επειδή θα έχει συνέντευξη τύπου. Τόσα χρόνια, 21 χρόνια στο 8-10, δεν το είχαμε ζήσει. Δεν το είχαμε δει αυτό το πράγμα. Το είδαμε σήμερα. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται. Πάμε να παίξουμε λοιπόν. Αντίστροφη μέτρηση. 5 παίκτες από γράμμα. Ναι, όχι, ίσως. Βρες ποιος μιλάει. Πάμε να παίξουμε, να κάνουμε ρήμα με λέξεις. Να συνεχίσετε το τραγούδι. Εσείς τι αγαπάτε, τι θέλετε. Είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε λοιπόν. 2310-287-888. Θέλω να σας πω ότι όπως κάθε μέρα στην εκπομπή μας, μετά τις 2.30 μετά το διάλειμμα, στο δεύτερο μέρος, θα έχουμε φυσικά σχόλιο από τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, να συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Πάμε να πάρουμε γραμμούλες. Χαίρετε. Γεια σας. Έλα ρε Κωνστάκη. Καλώς τη Βαλανιδωράκη ρε. Έλα ρε γιγάντα. Γεια σου ρε κούδα. Τι πράγματα κάνεις εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα, κόσμο ρε μπαγάτα, δεν γίνεσαι. Αγόρι μου, πρωί μεσημέρι. Μου έγραψε ένα σαν το αντιβιωτικό λέει. Πρωί λέει μετά το ξύπνημα και μεσημέρι πριν το φαγητό. Αυτό δεν λέγεται αντιβίωση, αυτό είναι ναρκωτικό. Είσαι το πιο τρελό ναρκωτικό τελείως. Αγόρι μου. Όλα καλά, αδερφέ μου. Κωστή μου, δόξα τω Θεώ, χθες γνώρισα και ένα ζουμουσάκι. Λοιπόν, αλλά μου πει να μου την πει, γιατί μου λέει υπάρχει κι άλλη Βαλανιδωράχη στην Κοζάνη, μου λέει. Και του λέω, άκουσα αδερφέ, του λέω. Η μικρή Βαλανιδωράχη είναι μόνο μία, του λέω. Μπαίνω στην Google σήμερα και έψαγα για Βαλανιδωράχη και δεν υπάρχει. Πρόσεξε. Η Βαλανιδωράχη είναι μία. Έτσι, μπράβο. Η γνήσια Βαλανιδωράχη είναι ο Κούδας. Έτσι, μπράβο. Οποιοςδήποτε άλλος, οποιοςδήποτε, το τονίζω ανυπερθέτως, ναι, με κάθε επίγνωση, κάθε λέξης, ότι οποιοςδήποτε πει, να παραχαράξει, να κάνει απομίμηση, θα βρεθεί δυσάρεστον εκπλήξεων. Είναι υποχρεωμένος να καταβάλει πρόστιμο εφόρους ζωής. Λοιπόν, εγώ έχω το franchise, πες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αδερφέ, πραγματικά μέσω των Zoom σου γνωρίσα πάρα πολύ κόσμο εξαιτία σου και ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που με έκανε να σε γνωρίσω και να σε ακολουθώ και τα μεσημεριανά. Τώρα, εγώ σε πήρα γιατί το πρωί είδες που είχες το πρόβλημα με την κονσόλα. Τι να κάνουμε, μπήκαμε ένα τέταρτο αργότερα. Εγώ δεν είμαι προετοιμασμένος για παιχνίδια που θέλεις εσύ να βάλεις. Γιατί, περίμενε, δεν γίνεται να μην παίξεις. Τι θες να κάνω εγώ τώρα, τι να πω. Τι θες να κάνεις, λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα παίξουμε, θες να σου δώσω γράμμα, εύκολο. Ναι, δώσ' μου γράμμα, άντε, μπράβο. Σου δώσω γράμμα για να κάνουμε σούξου μούξου. Περίμενε. Είσαι έτοιμος. Δεν θα τα καταφέρω, αλλά πάντα να καταφέρω. Γιατί ξεκινάς με καριωτάκι, γιατί ξεκινάς με πεσημισμό. Όχι, τα γόρι μου, όχι. Λοιπόν, έτοιμος. Θέλω να μου δώσεις 5 παίκτες, ναι, ποδοσφαιριστές, παλιούς, ναι, ή καινούριους, που το όνομά τους ξεκινάει από σίγμα. Πάνος Σωτηρόπουλος. Ωραίος. Σκαρτάδος. Ναι. Αχ, ναι. Παναγία μου, τι μου κάνεις τώρα, αυτά είναι τα δύσκολα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε... Μη σταματάς. Όργανο μουσικό. Κοντός παίκτης του ΠΑΟΚ, 14 νούμερο, που μοιάζει με την τρομπέτα το όνομά του ή με τη σάλπικα.
Κωστή μου, με έπιασε αδιάβαστο, συγγνώμη. Σαλτιγκίδης. Δεν πειράζει, εγώ σε βάζω έτσι κι αλλιώς. Σε βάζω έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία, μήπως και κερδίσει τη σκούπα. 6.57 είναι το σταθερό αυτή τη στιγμή που σε περνώ. Το κινητό θέλουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα ξέρεις. Το κινητό μου μπορώ να το δώσω όλο, δεν έχω πρόβλημα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Έλα, φτάνει. Φιλιά. 2310-287-888. Καλημέρα σας, χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Καλό στο κορίτσι. Α, να ξεκαθαρίσω και να πω το εξής. Νάντια, εσύ. Ναι. Τέλεια. Όποιος έχει συμμετάσχει μία φορά και έχει κερδίσει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί μες τη βδομάδα να ξαναπάρει μέρος και να κάνει σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να παίξει και όλες τις μέρες και να έχει 5 συμμετοχές. Και την Παρασκευή που κάνουμε την κλήρωση είτε για τη σκούπα, είτε για το κλιματιστικό, είτε για τον ιονιστή, είτε για ένα κινητό, για ένα τάμπλετ, τέτοια δώρα θα δίνουμε, να έχει περισσότερες συμμετοχές. Δεν είναι απαγορευτικό. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, έτοιμοι. Μας έλειψε η χθεσινή εκπομπή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε σήμερα το χαβαλέ μας. Έλεγα να πω κανένα ανέκδοτο, αλλά μας έφτιαξε και όλα. Ανέκδοτο, γιατί δεν με πειράζει. Όχι αν δεν με πειράζει, ίσα ίσα. Πάμε, σε ακούω λοιπόν. Ένα εκδοτάκι, έτσι για το χαβαλέ. Σε ακούω. Λοιπόν, ένας επιχειρηματίας έχει βάλει στο μάτι τη ζουμερή γραμματέα του. Τη φλερτάρει, την προτείνει να βγουν έξω, ποτάκι, φαγητάκι. Mm. Μετά λίγο κάπου σε μια γκαρσονιέρα εκεί τη συγύρισε και τα λοιπά. Τη συγύρισε. Τη συγύρισε. Την τακτοποίησε τροποντινά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ήταν ασυγείριστη, δηλαδή αταχτοποίητη. Ναι, ναι, αταχτοποίητη. Χαίρομαι που χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα ρήματα. Ακριβώς. Όταν όμως γύρισε στο σπίτι, ήταν μια μεγάλη πιπηλιά στο λαιμό του. Πιπηλιά. Πιπηλιά. Ρούφιγμα του τέστην. Ναι, ναι. Ένα μεγάλο ρούφιγμα στο λαιμό του. Τώρα σκέφτεται τι να κάνω. Μπαίνοντας μέσα, πριν δει τη γυναίκα του, τον υποδέχεται ο σκύλος. Αρχίζει αυτός, πέφτει κάτω μαζί με το σκύλο, αρχίζει να του κάνει παιχνίδια το σκύλο, αγοράκι μου και ξέρω εγώ τι. Οπότε αφού σηκώνεται, λέει στη γυναίκα του, το άτιμο το σκυλί, λέει, κοίτα, λέει, τι με έκανε εδώ στο λαιμό. Πω, ανοίγει και αυτό το που κάνεις και λέει, ναι, το παλιό σκύλο, κοίτα και εμένα τι με έκανε στο σκύλο. Αμάν, αμάν, Νάντια. Ρε το σκύλι, ρε το σκύλι. Λοιπόν, χαιρετώ την παρέα. Δώσε μου τα τρία τελευταία. 5-17. Γεια σου, Νάντια. 5-18. Φιλάκια, γεια. Φιλιά. Πάμε, καλή. Χαίρετε. Το καλημέρα, παιδιά, μέχρι να το ξεμάθουμε. Γεια σας. Χαίρετε. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλό στο Δημητράκη, ρε. Καλό στη μασκότ. Όχι, ρε, με κατάλαβε με την πρώτη. Σε παρακαλώ, φίλε. Έχω αναγνώριση ήριδας ματιού. Δεν τι λες τώρα, σε παρακαλώ, αγοράκι μου, σε παρακαλώ. Θα ακούω φανατικά. Μπορεί να μην παίρνω τηλέφωνο, αλλά τρελό μου, σας ακούω και χτυπιέμαι. Φίλε, κάθε μέρα είμαι στην εκπομπή και ποτέ δεν έχω πάρει τηλέφωνο στον εαυτό μου. Γιατί άργε. Δεν χρειάζεται να συζητάμε τίποτα. Τι να λέμε. Είσαι έτοιμος? Θα αγωνιστούμε. Με τραγούδι. Εντάξει, το πολύ πολύ να γελάσουμε πάλι, δεν έχω θέμα. Τι να γελάσουμε, με τραγούδι θα σε πάω. Θέλεις, τραγουδάκι. Δεν είναι και άσχημη ιδέα. Δεν είναι? Όχι. Λοιπόν, έτοιμος? Έτσι λέω. Μια μολυβιά. Αγόρι μου, κατευθείαν, απ' την εισαγωγή, ρε τσάκαλε. Και θα σε ρωτούσα μια στυλιά, μια πινελιά, μια πιπηλιά, μια ρουφιξιά, μια μολυβιά, μια μπαταριά. Έτσι. Μια στραβοκλωτσιά. Θα σου βάζα multiple choice, έτσι. Ακουμανόλης. Είναι η ζωή του καθενός. Αυτό είναι. Μια γομολάστιχα, ο θάνατος και αύριο. Ωχ, αγόρι μου, Δημητράκη μου, μασκότ. Σ' ακούω. Αγόρι μου. Μόνο ένα κομμάτι, έχουμε σαν φάση και ένα, δύο, τρία, γιατί έτσι μου το έχω πει το κομμάτι. Όχι ρε, έχω τέσσερις γραμμές περιμένουν, θα αυτοπροηγηθούν οι αλπίκα που μπήκα καθυστερημένα, επειδή οι προηγούμενοι βγήκα και πέντε. Ακούτε έξω! Μπινελίκι. Θα τους έχω μπινελίκι κάθε μέρα. Και τον Τσαντίδη και τον Κούση. Δηλαδή είναι ως μεζεκλίκι, δηλαδή, με λίγα λόγια. Μητσάκο, δώσε τα τρία τελευταία ψοφία. 401. Στρατιωτικό νοσοκομείο. Σε φιλώ και σε αγαπώ. Γεια σου, Δημητράκη. Πολύ κλάμα. Ρίχτο. Λοιπόν, άκου τώρα, είναι ένας πατρεμένος αεροναυτικός και κάποια στιγμή σκάει μύτη στο σπίτι
Και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει η γυναίκα του ότι έρχεται ο άντρας της και λέει τον εραστή κρύψου κρύψου. Και αυτός που φοβούσε τον γυμνό ανέβηκε πάνω στον πολυέλαιο. Ναι. Μπαίνει μέσα να πούμε, κοιτάζει μια, κάνει προς τα πάνω και λέει όλο τον κόσμο γύρισα, αλλά λέει, αλλά πολυέλαιο με κάκαλα πρώτη φορά βλέπω λέει. Γεια σου Δημητράκη! Γεια, γεια! Είναι αυτό που λέμε, θέλω να πάρεις ένα πολυέλαιο, αλλά πολυέλαιο με αρχή και τέλος. Αρχή και τέλος. Γεια σας! Ναι! Έλα! Ναι! Ήρθα! Ναι! Γεια σου! Γεια σας! Πρώτα να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες πρωινό πιάτο που μας προσφέρεις αλλά και για το μεταμεσημβρινό αυτό ευχάριστο επιδόρπιο. Να είσαι καλά άνθρωπέ μου. Το όνομά σου? Και δεύτερον, είμαι ο Θράσος από το Θρασίβουλος. Θράσος! Θράσος. Μάλιστα. Πολύ καλύτερο και από το να σε λέγανε Γέννη, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή Θράσος. Από το Θρασίβουλο, γι' αυτό λέω Θράσος. Θράσος, έτσι. Από το Θρασίβουλας επίσης μπορούμε Θρασίβουλα, να πούμε. Θρασίβουλα, ναι, ναι. Θράσο, τι παίζουμε, πες μου. Ήθελα να πω ένα τραγουδάκι ωραίο και να πω λίγο και να μου το συνεχίσει. Ό,τι αγαπάς και ό,τι γουστάρεις. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αν το ξέρω, μπορεί να μην το ξέρω. Αν το ξέρεις, το συνεχίσω εγώ. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, 1-0, ποιο τραγούδι. Βγήκε τα στρώ της αυγής το παράθυρο της γης Βοσπόρη της κοιμάσαι να ξεχνάς να μην κοιμάσαι. Για αυτά τα μάτια καίει το καντήλι λες κι είναι ελπίδα που έχει ανατηλεί και πια δεν έχει ο Θεός εχθρούς. Γι' αυτό το σώμα, τα σπηλό σώμα μέχρι κι ο θάνατος πεθαίνει ακόμα και πια δεν έχει ο Θεός εχθρούς. Ήλια, ευχαριστώ. Θρασίβουλα, μη φεύγεις. Πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. Τι ωραία φωνή που έχεις, άνθρωπέ μου. Τι ωραία. Είχε και ο παππούς μου έτσι. Γι' αυτό. Θρασίβουλε, πόσο χρονών είσαι? Α, μην τα ρωτάς καθόλου. Τετάρτη ηλικία. Τετάρτη ηλικία. 40 δηλαδή. Αλλά ο πιο πιστός ακροατής. Ευχαριστώ. Δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. Δώσε μου. 415. Να σε καλά. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Τι ωραία φωνή ρε φίλε ο άνθρωπος. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Τι ωραίος ρε φίλε ο άνθρωπος. Μιλάμε. Πολύ ωραίος, ρε, πολύ φίλε, ωραίος. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω φωνές και όπως κατάλαβες μεγάλος άνθρωπος, έτσι. Για να λέει τέταρτη ηλικία. Πολύ τι ωραίος. Ωραίος και κομματάρα. Λατρεύω τη Βοσπορίτσα του Χρυστοδουλόπουλου. Τη λατρεύω. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία που είπε το ανέκδοτο. Ναι. Γιατί συνηθίζουμε να λέμε τι συγγύρισε, γνωρίζουμε ποιος συγγύρισε ποιον. Μπορεί να συγγύρισε η κυρία. Να σου πω, δε λατρεύεις αυτά κάτι συγκεκριμένα ρε παιδί μου ρήματα που τα χρησιμοποιείς για να μην μπεις στη γαμπίμπιπ, έτσι. Ναι, εντάξει. Τι συγγύρισε φίλε. Συνηθίζουμε όμως να λέμε τι συγγύρισε. Γιατί μπορεί να τον συγγύρισε η κυρία. Άνετα. Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι. Άλλο τέλος πάντων συγγυρίστηκαν. Έργαν άλλο. Άλλο συγγυριστές έπρεπε να έγιναν. Κάπως έτσι μάλλον. Η κλήρωση πότε θα γίνει? Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Κρατάω όλα τα ονόματα μπροστά. Εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Στυλό, χαρτί κτλ. Έχω όλα τα ονόματα για τη Βασίλισσα των Σκουπών. Μία μίλε 240 ευρώ, παιδιά. Είναι τεράστιο το δώρο, έτσι. Τεράστιο. Μάλιστα. Έτσι. Είσαι έτοιμος να. 41. Περίμενε, τι, έτσι θα φύγεις. Μια στιγμή λίγο. Περίμενε. Δεν φεύγω. Όχι, δώσε μου εσύ 5 λέξεις ή θα σου δώσω εγώ 5 να κάνουμε μια μικρή ιστορία. Θέλεις? Ωραία. Δώσε μου εσύ. Δώσε. Εγώ δίνω. Λοιπόν. Κόκορας, Κυρσάβας, ναι. Η Μάμπα Ελντή, Λάστιχο και... Λάστιχο! Ναι, και Φουρέιρα. Με τα δύο τελευταία κάτι σκέφτηκα. ότι πολλοίς κόσμος τον έχει κάνει λάστιχο με τη Φουρέιρα. Σε βοηθάω. Λοιπόν, Κόκορας, Κυρσάβας, η Μάμπα Ελντή, Λάστιχο και Φουρέιρα. Πάμε. Επειδή οδηγάω δεν μπορώ να σου πει τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί, μαζί πάμε, μαζί. Σενάριο. Μαζί πάμε. Ο Κυρσάβας που πετάγεται.
ο Κόκορας του Τρισάβα. Ναι. Έφαγε η Mamba LD. Έφαγε η Mamba LD. Ναι. Τσουτσούρωσε, ήρθε στο κέφι, ήρθε στο κέφι. Πετάχτηκε στον δρόμο, ναι. Και τον χτύπησε με τα μάξη στη Σιφουρέλα. Έχεις δώσει και δραματικό τόνο, μπράβο σου, μπράβο σου. 141. Όνομα πες μου. Γιάννης. Ρε τι γίνεται ρε. Φιλιά, γεια σου Γιάννα ρε. Γεια, γεια, γεια. Πάμε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, χαίρετε, ναι. Καλησπέρα. Καλό στο παιδί, ό,τι θέλετε παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, μια σφαίρα. Καλησπέρα την καλή βραδιά. Εγώ θα νόμιζα ότι έργαζε περισσότερο ότι ο Κρυσάφας μας τον έχει κάνει λάστιχο. Και εγώ έχει... Κράζοντας τον Περέιρα, ακούγοντας Φουρέιρα. Θα προτιμούσε αρχιδιαιτητή να τη Φουρέιρα αντί για τον Περέιρα. Αντί για τον Περέιρα ήρθε ο Κόκορας στο Αρκά και... Σωστό, σωστό. Ολιβέιρα. Σωστό, σωστό, σωστό. Νομίζω ότι πιο πολύ ταιριάζει να χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο θέμα ότι ο άντρας γυρίζει, γιατί το σύστημα είναι ότι τελειώνει η δουλειά. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Θα το πει. Αναστατώνει. Την καθάρισε, λέει, ή τον καθάρισε. Yeah. Ωραία, πάντως τα γαλατρεύουμε αυτά τα ρήματα. Την τακτοποίησε. Άκου, την τακτοποίησε. Κατάλαβε. Ναι, λες και είναι ρύθμιση για τα αφαίρετα. Όχι, λες και είναι, κάνει φάκελο στο στρατό, ας πούμε, πρέπει να είναι το μαξιλάρι με την κουβέρτα διπλωμένα. Τι, τα τακτοποίησε. Φάκελο, φάκελο. Έτσι, το φάκελο, βέβαια. Είσαι κομβιωμένος, είσαι τακτοποιημένος. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Ξέρω. Ξέρω, αυτή, ο φάκελο δεν είναι εσύ παρακυτρεπόμενη λέξη. Ο φακ, αφού έχει το φακ μέσα, βέβαια. Ναι, όπως και οι φακές. Η πιο παρακτρεπόμενη είναι ένας Σέρβος που, είχε, που ήταν σε ένα κολέγιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, αγγλόφωνο. Το κολέγιο το γράφεις με όμικρον ή με ωμέγα. Όπως γουστάρει ο καθένας. Που του είπε ότι τι ναι. Λέξη είναι αυτή το «Μα τι ασχολείσαι». Α, έτσι, ε. Έτσι λέει. Δείχνει και ιδιότητα και... και ποιότητα. Και ποιότητα και τα πάντα, φίλε. Τα πάντα. Και potentials. Λοιπόν, με τι παίζεις, πες μου. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω. Τραγούδι. Όχι. Για να μην κλείσει η εκπομπή. Λοιπόν, με τραγούδι, λοιπόν. Με τραγούδι. Α, δεν έχει. Δεν με προκάλεσες. Με τραγούδι. Λοιπόν, πάμε. Θα το κόψω και θα το συνεχίσεις. Α, το πω. Τσίφτη μου. Τι λέει μετά. Τσίφτη μου. Τσίφτη μου. Χαϊδάρι, τι λέει. Χαδιάρι, τι λέει. Χαδιάρι, μπράβο. Θα δεχτώ και το χαϊδάρι, γιατί μπορεί να της το χαϊδάρι. Μπορεί να της το σφύριξες το χαϊδάρι. Δεν θα σταθούμε στην περιοχή. Αυτό είναι ξέρεις δικά σου ρεπερτόριο το οποίο μας το έχεις. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Με τα λαμπαδές. Τι να κάνω. Με λαμπάδες. Χριστάρα, δώσε μου τα τρία τελευταία. 6-7-9. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά. Πάμε. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Είμαι η Νίκη. Γεια σου Νίκη, περίμενε λίγο να σβήσω το... Εδώ, έτοιμος. Νίκη, τι κάνεις. Μια χαρά εσύ. Καταρχήν συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή σου. Την καινούργια εννοώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πιο άνετα σ' ακούμε τώρα στη δουλειά παρά την πρωινή. Εκεί με τεμποδίων. Με τεμποδίων. Μάλιστα, μάλιστα, ωραία, ωραία. Έχω ωραία. Το πολύ τρέξιμο. Και ήθελα και εγώ να συμμετέχω, μου άρεσε πολύ αυτή. Τέλεια. Εκπομπή. Και η πρωινή σου είναι ωραία. Χαίρομαι. Αυτή είναι ακόμη πιο διασκεδαστική. Χαίρομαι, 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 χαίρομαι. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα έχει επιτυχία από την πρώτη. Φαίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου βάζω ένα ηχητικό από ελληνική ταινία και θέλω να μου πεις γιατί πρόσωπο το λέει ο Θανάσης Βέγκος αυτό εδώ. Μανούλα. Ξαναβάζω. Μανούλα. Λοιπόν, το λέει Αλφα. Αλφα. Το ξέρω για τη θεία του. Όχι, Β. Για τη συμπεθέρα. Γάμα. Για τη συνυφάδα του. Δέλτα. Για τη γειτόνισσα. Ή για μια ωραία γραμματέα που ήρθε μέσα και είναι εκπάγλου. Δεν είναι τίποτα από αυτά που λες. Μιλάμε τελείως παραπλανητικός. Είναι στον δρόμο με ένα μίνι. Με ένα μίνι. Θα το δεχτώ σωστό! Θα το δεχτώ σωστό, Νίκη! Μπράβο! Πρέπει να είναι μια ταινία, νομίζω το πάρε κόσμο πρέπει να είναι.
Περνάει μια ωραία κοπέλα με ένα μήνυμα και. Και τη εξηγείται. Μανούλα. Είναι, από εκεί βγαίνει το τίτε. Τέλος πάντων. Το μανούλι και. Έτσι. Και τα παραφέρει. Τι σου κάνω, μάνα μου και τέτοια. Νίκη, σε φιλώ και σε χαιρετώ. Ναι, τα τελευταία ψηφία είναι 705. 705. Καλά έκανες και το είπες. Καλά τέλεια. Τέλεια. Φιλιά, φιλιά. Μαριλής, μη δίνεις άλλες γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι, αυτή που είναι τώρα. Γεια σας. Guten Tag, sir. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Wo bist du, mein Freund, wo bist du? Ζω τόσα χρόνια για να μην πω πια Guten Morgen, sir. Έλα ρε φίλε, να πούμε Guten Tag. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Εννοείται αγοράκι μου. Λοιπόν, ό,τι παιχνίδες θες, εκτός από μουσική, γιατί δεν ταιριάζουμε τα μουσικά σου γούστα. Λοιπόν, όλα τα ταιριάζουμε. Θέλω να μου πεις. Έλα. Τέσσερις παίκτες, μαλλιάδες. Μαλλιάδες. Ναι, πάμε. Όλοι. Πάμε, πάμε, τέσσερις, μαλλιάδες. Φέλα. Ναι, Φέλα. Μαραντόνα. Κάτσε να σου βάλω και αντίστροφη, με έτσι να σε αγχώσω. Ναι, Φέλα Μαραντόνα, ναι. Φέλα Μαραντόνα. Μίρτσος. Μίρτσος, ναι. Παλιός Μίρτσος, όχι τώρα, ναι. Παλιός, παλιός. Ναι. Και... ξέρω εγώ. Έλα. Βαλμπουενά. Βαλμπουενά! Πάρε και τον γκόγκ σου, να έχεις. Βαλμπουενά. Εντάξει, οκ. Βαλμπουενά, γιατί όχι, γιατί όχι. Δώσουμε τα τρία τελευταία. 661. 661. Και αν τυχόν και κερδίσω εγώ, δώσε σε όποιον νομίζεις εσύ που... Φιλιά, σκούπα μου πες. Bye, bye. Πάμε δύο τελευταίες. Γεια σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Και σε εσάς. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Πάντα. Παίζει με τραγούδι. Μπορείς. Ή μάλλον όχι, τραγούδι ηχητικό. Ποια. Εγώ για άλλο λόγο πήρα. Τι για άλλο λόγο πήγες. Εσύ επειδή εσύ είστε από το ανώβερο δεν παίζετε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Πήρα να σε βάλω σε ένα quiz. Να με βάλεις quiz. Τι ώρα θα πω. Τι ώρα θα πω αύριο. Αφού δεν μπορώ να κερδίσω από Γερμανία. Έλα ρε που δεν μπορείς να κερδίσεις. Άκουρε το ηχητικό. Ποια το λέει αυτό. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Για πες. Εδώ μέσα... Με φώτισες. Σε φώτισα, ε. Λοιπόν, η ΕΠΟ, η ΚΕΔΙ, η Super League. Έλα γόρι μου, για πες. Θα κάνουμε ένα παιχνίδι καινούριο. Ναι. Αν το βρεις κερδίζω, άμα το βρεις πάλι κερδίζω εγώ. Τέλεια φίλε. Τα δικά σας και τα δικά μου πάλι δικά σας. Καταπληκτικό. Πέντε ποδοσφαιριστές. Ναι. Πέντε σέρβους ποδοσφαιριστές που παίξαν στο ΠΑΟΚ. Πέντε σέρβους. Έχει 10 δευτερόλεπτα. Σέρβους, ε. Λοιπόν, μπορώ να βάλω μέσα και τον Πρίγιοβιτς. Σωστά. 8. Τι 8, 8. Καλά με αγχώνεις έτσι, με αγχώνεις. Πάπριτσα, Φούρτουλα. Περίμενε ρε. Πάπριτσα, Φούρτουλα, Πρίγιοβιτς, Νίκιτς και Ίβιτς. Κέρδισα! Μπράβο. Είπα ρε πέντε. Κέρδισε. Τώρα έχω βάλει και κάτι Βόσνιους μέσα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Αγόρι μου. Επειδή κέρδισε μπορεί να βγεις αύριο πάλι στον αέρα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου Χριστάρα μου, φιλιά. Γεια σου, γεια σου Ανώβερο, γεια σου αγόρι μου, ζούμου σου. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι, γεια σας. Ναι, όχι. Έπεσε, έπεσε μουτσο, πάμε διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγία της εκπομπής είναι το υπέροχο ψητοπολείο Αθηνά στην πλατεία Τερψιθέας. Καταπληκτικά πράγματα, κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Εκλεκτά πεντανόστιμα, άνοιξε ένας υπέροχος χώρος στο κρεοπολείο Αθηνά. Και φυσικά, φυσικά, Κλιμάρτ, αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει όσο κανένας για κλιματισμό, για κεντρικά συστήματα VRV. 9-17-646. Πάμε και επιστρέφουμε με έγκυρο σχόλιο Κώστα Βασιλόπουλου, διευθυντή της Φόρτσα, για όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ, στην Εθνική Ελλάδος, και όχι μόνο, μένετε συντονισμένοι εδώ! Πάμε, πάμε να χαιρετήσουμε και σήμερα στην παρέα μας με μεγάλη χαρά τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Κώστα, χαίρετε! Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, χθες δεν μπορέσαμε να τα πούμε, διότι είχε συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Οπότε, η επικαιρότητα πάντα προηγείται. Πάντα προηγείται. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θέματα. Ένα που δεν ξέρω αν θες να το συζητήσουμε είναι η εθνική ομάδα και η εμφάνιση αυτή στο μάτς με τη Βοσνία, που νομίζω ότι ξαναείδαμε παλμό. Κοίταξε, ξανανιώσαμε εθνική ομάδα, έτσι, ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο μας ήταν τελείως αδιάφορο. Γιατί αυτό που παρουσίαζε ως εικόνα η εθνική ομάδα ήταν αποκρουστικό. Και επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους,
θεωρώ ότι βασική ευθύνη για αυτή την αποκρουστική εικόνα είχαν δύο παίκτες. Ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος συγκεκριμένα. Mm-hmm. Είχαν δημιουργήσει ένα πολύ κακό κλίμα μέσα στην εθνική ομάδα και θεωρώ ότι είχε στραγγίξει κάθε ίχνος αυτοσεβασμού, αξιοπρέπειας, δεν θα πάω μακριά σε κίνητρο και τα λοιπά και εγωισμό για την μεγάλη αδόλευκη. Ναι. Αυτά είναι μάλλον έννοιες άγνωστες. Και με τις δηλώσεις τους, ναι. Με τις δηλώσεις τους, δεν ξέρω πότε ορμόμενοι. Ξέρεις, έχω την εντύπωση ότι ειδικά του Μανολά ήταν και λίγο υποκινούμενο από τον Ολυμπιακό. Για να μην πω σε μεγάλο βαθμό ήταν υποκινούμενο από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκάθαρα ο οργανισμός του Ολυμπιακού επιζητά, αναζητά, επιδιώκει την αποτυχία κάθε προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Ναι. Είδαμε και προχθές την ανάρτηση του Κωνσταντίνου Τσέλσι, ο οποίος πανηγύριζε γιατί δεν είχε κόσμο. Μα φυσικά και δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο με τόσο αποκλειστική εικόνα εθνικής την τελευταία διετία και με τόσο υπονόμευση σε βάρος εθνικής ομάδας, είναι λογικό να μην έχει κόσμο. Να πας να δεις τι. Μια εθνική που δεν μπορεί να κερδίσει το Λιχτενστάιν και δεν μπορεί να το κερδίσει γιατί δεν πάει μπάλα μέσα, αλλά γιατί η ανάπτυξή της είναι τραγική, γιατί η διάθεση των παικτών είναι τραγική, για εκείνους δύο λόγους. Δεν μιλάμε για το αποτέλεσμα, μιλάμε και για την απόδοση. Ναι, ναι, ναι. Φεύγοντας λοιπόν ο Παπασταθόπουλος και κυρίως ο Μανολάς, και νέο πρόσωπο στον πάγκο, νέα πρόσωπα στις κλήσεις, έχω την εντύπωση ότι κάτι πάει να χτιστεί. Τώρα, αν αυτό ήταν ένα πυροτέχνημα, θα φανεί. Αλλά θεωρώ ότι κάτι πάει να γίνει θετικό. Θέλει χρόνο. Η Εθνική γκρέμισε όλα όσα έκτισε το 2004 και τα χρόνια που ακολούθησαν, γιατί δεν είναι μόνο το 2004. Και επισάντως μετά, ναι. Βέβαια. Ναι, ναι. Μέχρι το 2012 κρατούσε σε πολύ γερές και στέρεες βάσεις, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί από την τότε διοίκηση της ΕΠΟ, από τον Νότο Ρεκάγγελ, από τα παιδιά που στήριξαν εκείνη την προσπάθεια, τον Ζαγοράκη, τον Βρίζα, τον Νικοπολίτη, τον Πασινά, τον Καραγκούνη. Είχαν δημιουργήσει ένα σύνολο εκπληκτικό. Εξαιρετικό. Και έδιναν σκυτάλι στους επόμενους από μια ομάδα την οποία έτρεμαν από συγκίνηση όσοι καλούνταν. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, μάλλον αγκαρία γινόταν και επαναλαμβάνω, αυτό ξεκίνησε εσωτερικά. Η αποδόμηση της εθνικής ξεκίνησε από το εσωτερικό της και όχι από εξωτερικούς παράγοντες. Οι εξωτερικοί παράγοντες απλά επηρέαζαν παίκτες στο εσωτερικό της εθνικής. Επειδή είδαμε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, δηλαδή δεν το Φεφαζίδη να μπαίνει αλλαγή και να για ένα δεκάλεπτο να τρέχει δαιμονισμένα θέλοντας να βοηθήσει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κίνητρο, έτσι. Πάθος. Δείχνει ότι υπάρχει διάθεση και πάθος και έτσι συναισθήματα για την εθνική ομάδα. Και αναφέρομαι στο Φεφαζίδη διότι ήταν χαρακτηριστικές οι κινήσεις του, δεν μπήκε για να περάσει η ώρα, μπήκε για να βγει από την υποχρέωση, μπήκε για να βοηθήσει να φτάσει η εθνική σε μια νίκη μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και διεμείς αντιπάλου που είχε κίνητρο, ενδιαφέρον. Κώστα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θητεύσει στις ακαδημίες του Άγιαξ, δεν μπορεί να είναι άμπαλος ή να μην ξέρει πώς θα δώσει κίνητρο, ειδικά σε παίκτες πιο νέους, όπως είδαμε τον Παυλίδη, τον Χατζηδιάκο, γενικότερα τους πιο πτυρικάδες. Λόγω της συμμετοχής τους εκεί στο πρωτάθλημα, εμείς δεν έχουμε. Εγώ προσωπικά δεν είχα καθαρή εικόνα για κανέναν από τους δύο που ανέφερες. Ναι. Ούτε εγώ. Είδαμε κάποια πράγματα προχθές στο παιχνίδι με την Βοσνία. Σαφώς και τα παιδιά έχουν στοιχεία πολύ καλά. Θα το δούμε στην πορεία. Ναι. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό το μήνυμα. Πέρα από τη νίκη που είναι μια σημαντική, ας πούμε, εξέλιξη για την εθνική ομάδα, νομίζω ότι μπορούν να μπουν βάσεις για να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα το οποίο θα ξαναμαζέψει τον κόσμο, τον οποίο εύκολα τον διώχνει, δύσκολα τον μαζεύεις, κυρίως να αποκτήσουμε ξανά ενδιαφέρον, να παρακολουθούμε καταρχήν την εθνική στην τηλεόραση, γιατί ούτε αυτό θέλαμε να κάνουμε. Αυτό. Αποκρουστικό. Ούτε να δούμε το παιχνίδι. Ήταν αποκρουστικό. Πόσο μάλλον κάποιος να σηκωθεί να πάει στο γήπεδο. Και σαφώς η εθνική δεν είναι για έδρα, το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας δεν είναι για έδρα της εθνικής ομάδας. Ναι. Τουλάχιστον αυτής της εθνικής. Αν αυγατήσουν οι θεατές και αυτό θα το πετύχει η εθνική με το ποδόσφαιρο που θα παίξει και το θέμα που θα παράξει, τότε ναι, οκ, okay, αλλιώς χρειάζεται μια άλλη έδρα. Ξέρω, εγώ πάντα θεωρούσα έτσι, το Ηράκλειο, την Κρήτη, μια
πολύ καλή έδρα για την εθνική ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτά είναι και θέματα που αφορούν την ΕΠΟ και όσους ασχολούνται καθημερινά, σε καθημερινή βάση με την εθνική ομάδα και το μέλλον της. Ναι, μου επιτρέψεις λίγο, θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω στους παίχτες του ΠΑΟΚ, ειδικά σε δύο νέα παιδιά, τον Λιμιό και τον Γιαννούλη, οι οποίοι λες και πήγαιναν με διεκτημένοι από τις εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό με τον ΠΑΟΚ, μπήκαν και έχουν, όχι απλά έχουν πάρει το ρόλο του σοβαρά, όχι απλά διαπρέπουν, και στο μάτς με την Ιταλία ήταν εξαιρετικοί και δώσαν νέα πνοή. Να βάλω και τον Πασχαλάκη που μπορεί στον ΠΑΟΚ τώρα να μην είναι βασικός, αλλά έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φανσίπ. Το Σταφυλίδη που και αυτός είναι παιδί του ΠΑΟΚ στην ουσία, ο Κουλούρης. Λίγο το σχόλιο σου θέλω για τα παιδιά αυτά. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα για τον Γιαννούλη και τον Λιμιό, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Ο Γιαννούλης φέτος γερόνα είναι το παιδί, θα εξελιχθεί σε μια αποκάλυψη για τον ΠΑΟΚ. Εξελίχθηκε σε ένα παίκτη full back ολοκληρωμένο. Έχει στοιχεία που πρέπει να διορθώσει, αλλά νομίζω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι μας εκπλήσει θετικά. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση για την εθνική ομάδα. Ο Λιμιός ξεκίνησε μια εντυπωσιακή χρονιά και αυτός προσθέτει στοιχεία στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι έχει να προσθέσει. Πρέπει να πατήσει λίγο περιοχή περισσότερο. Πρέπει να κυνηγήσει το σουτ και τον γκολ λόγω και της θέσης στην οποία αγωνίζεται. Yeah. Αλλά σίγουρα είναι λίγο μοχλή και παράλληλα και μοχλή κίνηση εθνικής ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε ξεκάθαρα, όπως σωστά είπες και στην το παιχνίδι με την Ιταλία. Μπορεί να είναι και η ελληνική, αλλά έδειξε ένα πραγματικά καλό πρόσωπο και το παιχνίδι με την Πορτογαλία ήρθε συνέχεια της καλής εικόνας στην Ιταλία, στο Ολυμπικό. Δεν ήταν πυροτέχνημα. Ένα παιχνίδι. Όχι. Είναι δύο παιχνίδια που πρέπει να τα δούμε συνολικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα για το Σταφυλίδη τι να πεις. Ο παίκτης έχει ολοκληρωθεί στην Πουντεσλίγκα με παραστάσεις, εμπειρίες και νομίζω ότι δικαίως χωράει και το περιτραχιόνι του αρχηγού. Και το έβαλε και στο περιτραχιόνι του. Ναι, εντάξει, έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τους τραυματισμούς. Ήταν αναγκασμένος να κάνει διάφορα αρχημίες, ο coach. Μην ξεχνάς ότι από σπόντες έπαιξε και Πασχαλάκης, έτσι. Ναι, τραυματίστηκε. Δεν ήταν στις αρχικές τρεις κλήσεις. Το Βλαχοδήμο κάλεσε τον Μπάρκα και τον Διούδη. Λοιπόν, τραυματίστηκε ο Μπάρκας. Κλείθηκε τη Δευτέρα μετά τη διακοπή ο Πασχαλάκης ως τέταρτη επιλογή, τρίτος στη θέση του Μπάρκα. Ο Βλαχοδήμος δεν ήταν καλά. Και μεταξύ Διούδη και Πασχαλάκη ο προπονητής επέλεξε τον Πασχαλάκη. Την άρπαξε την ευκαιρία. Ναι, νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια. Ναι, ναι. Ο Αλέξανδρος. Και ο Κουλούρης χάσει αυτές τις ευκαιρίες του. Είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση. Διαπρέπει στη Γαλλία. Τα στοιχεία και τα στατιστικά του το δείχνουν, πέρα από την εικόνα του την αγωνιστική, ότι το παιδί έχει πάρει ένα δρόμο. Παίζει χωρίς άγχος. Και το λέω γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παίξει. Ναι. Γιατί υπάρχει άγχος στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Για να παίξει κάποιος στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής να έχει και φοβερή προσωπικότητα. Όχι ότι ο Κουλούρης δεν έχει. Ο Κουλούρης όμως συνέχεια καλούνταν να αποδείξει. Είναι βάρος αυτό για έναν ποδοσφαιριστή. Είναι κουραστικό συνέχεια να πρέπει να αποδείξεις. Επειδή είναι Έλληνας, επειδή ήταν από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, εντάξει, από τη Σκίδρα προερχόμενος, okay. Λοιπόν, κάπου αυτό θεωρώ ότι τον κούρασε υποσυνείδητα και δεν θα μπορούσε να επιστρέψει με επιτυχία μετά την τρομερή χρονιά που έκανε στον Ατρόμητο. Δηλαδή η πώλησή του, όσο καλά και αν πάει, δεν θα αλλάξω την άποψή μου. Άλλο ο ΠΑΟΚ και άλλο οποιαδήποτε άλλη ομάδα για τον Κουλούρη. Συμφωνώ. Για τον Κουλούρη, προσέξτε. Ειδικά για τον Κουλούρη, ναι. Σκέψου τι θα γινόταν Κουλούρη. Στα δύο πρώτα άστοχα τέτα τέτ, Κώστα, στην Τούμπα. Το έχουμε ζήσει εσύ. Πέφτει σε βουνό η Τούμπα και σε πλακώνει ψυχολογικά. Όταν, για καλό, δεν είναι για κακό. Δηλαδή ο κόσμος έχει απαιτήσει και πιστεύει ότι αγαπάει τον Κουλούρη. Τον αγαπάει τον Μπέλκα. Τα αγαπάει τα δικά του τα παιδιά. Αλλά είναι και πιο αυστηρό σε αυτά που κρίνει τα δικά του τα παιδιά, πρώτα-πρώτα τα κρίνει πιο αυστηρά. Ή τα παιδιά, επειδή ξέρουν τι σημαίνει να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχουν βάρος. Τους τυρανάει να το αποβάλουν. Ναι. Δεν έχει τέτοιο βάρος ο Κρέσπο. Να φυσικά, το πω έτσι. Φυσικά. Ο Βαρέλα. Ναι. Ο Άκπομ. Ούτε αυτός νομίζω ότι έχει ψυχολογικό βάρος. Ναι. Ο Σφιντέρσκι. Εντάξει, οκ. Okay. Επαγγελματίες προσφερειστές είναι, έλα και στον δρόμο τους ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ, okay, καλοπληρωμένοι,
Πολύ καλή ομάδα, φοβερός ο κόσμος, τούμπα, κατατάσεις, συνθήκες. Όχι, δεν κουβάλλω κανένα βάρος όμως, ότι δεν θα παίξει τον ΠΑΟΚ και καταστράφηκα. Θα φύγω, θα πάω να παίξω κάπου αλλού. Δεν ισχύει αυτό για τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Είναι στοίχημα ζωής να παίξουν στον ΠΑΟΚ και αυτά, και αυτό το στοίχημα ζωής τους δημιουργεί ένα επιπρόσθετο βάρος που δεν έχουν άλλοι παίκτες. Το έχει αυτό το βάρος ο Πέλκας. Το βλέπω, το καταλαβαίνω, το ξέρω, μπορεί να μην το παραδέχεται, αλλά το έχει. Ότι πρέπει να παίξει. Δηλαδή το όνειρο, το παιδικό του όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Ο Κουλούρης το ίδιο. Ο Λιμιός δεν είχε τέτοιο όνειρο. Έτυχε να βρεθεί στον ΠΑΟΚ. Έτυχε, έτυχε. Είναι αυτό που είναι, ήταν πριν εδώ και το έχουν ζήσει από τα μικρά τους. Και αυτό ακριβώς το μεταφέρουν. Και όταν έρθει η στιγμή είναι πολύ βαριά τα πόδια. Το λέω από εμπειρία, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ πρέπει να καταβάλουν μία προσπάθεια μεγαλύτερη, περισσότερη από όλους τους υπόλοιπους παίκτες για να μπορέσουν να παίξουν στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο και στους τέσσερις, και στο Λιμνιό και στο Γιαννούλη. Στα Φιλίδη πέντε, αν τον βάζεις παίκτη οργανισμού ΠΑΟΚ που είναι, γιατί στον ΠΑΟΚ αγρότηκε. Και στον Πασχαλάκη που πήγε πάρα πολύ καλά στα δύο παιχνίδια και φυσικά στον Κουλούρη έπαιξε λίγο, αλλά έχει μέλλον. Αυτή η εθνική ομάδα έχω την εντύπωση ότι θα καθιερωθεί, δηλαδή δεν θα ξαναγυρίσει να κοιτάξει ο coach πίσω. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνει. Το πίσω, το παρελθόν είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Παρά το την ηλικία του Παπασταθόπουλου και του Μανολά, που δεν είναι απαγορευτική η ηλικία του για εθνική, νομίζω όμως ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Ο χαρακτήρας τους είναι μάλλον. Ο χαρακτήρας τους είναι απαγορευτικός, από ό,τι φαίνεται. Της ψυχολογίας που έχουν έναντι της εθνικής. Δεν έχουν καλή ψυχολογία. Μάλιστα. Η αποτυχία του Αναστασιάδη, επίσης, εγώ τη συνδυάζω με την παρουσία των δύο συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Να βάλουμε και τον Τωροσίδη μέσα στην εξίσωση, γιατί θεωρώ ότι είναι της ίδιας, ας πούμε, νοοτροπίας. Μα φυσικά. Δεν έχουν, αυτοί τελειώσανε. Αν θέλουμε την εθνική ομάδα να ξαναχτιστεί και να φέρει διακρίσεις, να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο, να μας προκαλέσει ενδιαφέρον και συγκίνηση, θα πρέπει να πάει ο προπονητής να ξαναμείνει σε αυτά τα πατήματα, τα καινούργια του πατήματα. Νέα παιδιά. Ναι. Να δημιουργήσει ένα καινούργιο οργανισμό ποδοσφαιρικό που θα λέγει την εθνική ομάδα με αυτά τα παιδιά. Έτσι. Από την αρχή. Αυτό δεν είναι ακούγεται ωραίο για τον Πυροσίδη, για τον Παπασταθόπουλο, για τον Μανολά, αλλά τι να κάνουμε. Δοκιμάστηκαν, Κώστα. Ναι, να δοκιμάστηκαν και απέτυχαν. Πέτυχε παταγωδός η εθνική της συζήτησης και της πολιτικής. Και της παρέας. Της παρέας, βέβαια. Και τον Τζαβέλα και δεν ξέρω εγώ ποιο. Απέτυχε παταγωδός. Έκλεισε ο κύκλος αυτός. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε πίσω. Θα είναι πισωγύρισμα με όλες τις σημασίες της λέξης. Οπότε προχωράμε. Μάλιστα. Θέλω οπωσδήποτε το σχόλιο σου για τη συνάντηση του κυρίου Αβγενάκη με τον κύριο Κουντούρη. Να πούμε, αν τυχόν και κάποιος δεν γνωρίζει τον κύριο Κουντούρη, τον εκλεκτό αυτό κύριο, ότι είναι πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Είδες, αγκαλίτσες, φυλάκια, χαρές. Θέλω το σχόλιο σου. Είναι πρόεδρος του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Σε μένα δεν λέει τίποτα. Αύριο μπορεί να συναντηθεί ο κύριος Αβγενάκης και με τον πρόεδρο του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, τον κύριο Κατσαρή, και με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη, και με τον πρόεδρο του Εραστέχνη του ΓΣ. Όλα τα άλλα όμως που. Όλα τα άλλα που. Για όποιον δεν το ξέρει, ήταν κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας του Φιλόπουλου. Ήταν μεταξύ των κατηγορούμενων. Ναι. Δεβαρημένο παρελθόν. Δεν ξέρω. Λέω. Ναι. Λέω. Ήταν κατηγορούμενος. Έτυχε. Okay. Ναι. Τώρα πώς ο κύριος Αβγενάκης εκτίθεται σε τόσο μεγάλο βαθμό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ή αν θέλει μπορώ να το εξηγήσω, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Δεν αντιλαμβάνεται ότι η σχέση του, μάλλον οι ενδείξεις που υπάρχουν για τόσο έντονες και δυνατές σχέσεις με Βαγγέλη Μαρινάκη και Ολυμπιακό, θα τον οδηγήσουν κάποια στιγμή σε δύσκολες καταστάσεις. Συζητείτε, το είπατε προχθές και το ξαναλέω, το πιάσαμε παρέα, η στάση του κυρίου Αβγενάκη, η σχέση του με τον κύριο Μαρινάκη, ο τρόπος αντιμετώπισης του κυρίου Μαρινάκη και του Ολυμπιακού, αποτελεί θέμα συζήτηση μεταξύ συναδέλφων του στην κυβέρνηση, όχι στη Βουλή απλά. Στο ίδιο κόμμα μέσα, μάλιστα. Ναι, στο ίδιο κόμμα μέσα. Εντάξει, τι να πω, με ξεπερνάει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρω μέχρι πού θα πάει, δεν ξέρω πόσο θα το ανεχτεί ο Πρωθυπουργός, αν το ανεχτεί, πόσο θα το ανεχτεί, θα φανεί στην πορεία. Πάντως τα βήματα είναι, οι κινήσεις είναι τραγικές και θεωρώ ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ κακές. Δεν μπορεί ένας υπουργός που διατείνεται ότι στόχος του είναι να καταπολεμήσει τη βία,
θα κάνει όλα όσα έχει κάνει. Και μας συναντάται χθες με το συγκεκριμένο άνθρωπο, με τον Καντούρη. Δεν κολλάνε αυτά. Δυστυχώς, αλλά δεν κολλάνε. Τον βαραίνουν δηλαδή, κάθε μέρα έρχεται και κάτι να προσθεθεί, να το πω έτσι λαϊκά, στην καμπούρα του Υπουργού. Στην καμπούρα του Αυγενάκη. Αν δεν το καταλαβαίνει, μπορεί να το καταλαβαίνει, αλλά να έχει υποχρέωση. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι τραγικό, αποκρουστικό. Δεν μπορεί ο Υπουργός να φωτογραφίζεται με τον Πρόεδρο του Εραστέχνη, τον συγκεκριμένο, όχι με τον Πρόεδρο του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Μπορεί να φωτογραφηθεί με τους Πρόεδρους όλων των Εραστεχνικών Σωματείων στην Ελλάδα. Όχι, αν έχουν όμως το ίδιο παρελθόν. Όχι, ακριβώς. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει, έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να φτάσει σε αυτή τη θέση θεωρώ ότι έχει μία αντίληψη. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Δεν τους νοιάζει, θέλουν αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσουν, μήπως όλο αυτό είναι μια επίδειξη ισχύως, ή μήπως τόσα χρόνια έμαθα σε ένα. Τι απ' όλα. Μπορεί να δέχονται πιέσεις τρομερές, γιατί είναι πασιφανές ότι ο Μαρινάκης και η συναυτό επιχειρούν να κάνουν μια επίδειξη δύναμης στην ελληνική κοινή γνώμη, όχι τη φύλαθλη, στην ελληνική κοινή γνώμη, γενικότερα, ότι είναι πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Ναι. Το σοου που έδωσε ο Μαρινάκης στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ήταν πρωτόγνωρο. Ναι, ναι. Ενοχλήθηκε ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν είναι μια φήμη, είναι μια πραγματικότητα. Έκλειψε την παράσταση, δηλαδή έγινε το πρόσωπο, ακριβώς, 48 talk of the town, εις βάρος του Πρωθυπουργού. Ναι, 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 ναι. Που ήταν και τα εγγένεια. Ναι. Δεν ξέρω τι είδους πιέσεις μπορεί να δέχονται, αν δέχονται, για να συμβούν όλα όσα συμβαίνουν. Ίσως υπάρχουν, επαναλαμβάνω, υποχρεώσεις ή ασφυκτικές πιέσεις. Ναι. Αν τις δεχτούν και δεν μπορέσουν να απαλλαγούν, νομίζω ότι θα χρεωθούν και το πολιτικό κόστος. Αν καταφέρουν να ξεφύγουν, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά σε θέμα αθλητισμού, το πράγμα δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Δεν μπορεί να καταπολεμάς τη βία αφήνοντας το Μελισανίδη να μπουκάρει στα αποδυτήρια διαιτητών από την Ελβετία και να τους απειλεί και να μην λες κουβέντα. Δεν μπορεί να επιτρέπει στο Θεοδωρίδη να αποκαλεί δημόσια στο πάντα πρόθυμο μικρόφωνο της Νόβα νεκροθάφτη τον Περέιρα. Κανέναν, όχι τον Περέιρα, κανέναν. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και να μην τοποθετήσει σε κάτι αστεία θέματα, ας πούμε, τα οποία γελάει ο κόσμος. Δεν έχουν εξήγηση όλα αυτά και, επαναλαμβάνω, έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ κακή εικόνα στην κοινή γνώμη για τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη. Για τον κύριο Αυγενάκη, μάλιστα. Κώστα, δύο κουβέντες και για την, αν θέλεις, για την αλλαγή στο βόλεϊ. Είχαμε Δελικώστα μετά από 11 χρόνια και πάλι στον πάγκο αντί του Φιλίποφ. Το βόλεϊ έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές. Έδωσε πρωταθλήματα ακόμα και μέσα στον Πειραιά. Έδωσε πολύ μεγάλη περηφάνεια στον κόσμο. Θέλω το σχόλιο σου. Όντως δημιουργήθηκε ένα θέμα. Ένα στάτουση. Εγώ θα πω κάτι για το βολεϊκό ΠΑΟΚ συγκεκριμένα. Ο βολεϊκός ΠΑΟΚ, οι επιτυχίες αυτής της ομάδας, τα τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, τα κύπελλα, το ντάμπλ, είναι μια επιτυχία διοικητική. Ενδεχομένως ο κόσμος να μην μπορεί να το καταλάβει. Τι λέω, ότι οι παράγοντες είναι οι ίδιοι. Ήταν το δίδυμο Κατσαρή Ανδρέου που έφερε το πρώτο πρωτάθλημα και ακολούθησε το δίδυμο Κατσαρή Τσαλόπουλου. Ναι. Απέναντί τους είχαν από το πρώτο πρωτάθλημα το Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι. Ο βασικός προδότης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το μπάτζετ του Ολυμπιακού ήταν διπλάσιο και διπλάσιο του ΠΑΟΚ. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ με αυτά τα δύο διοικητικά δίδυμα, πρώτα Κατσαρή Ανδρέου και μετά Κατσαρή Τσαλόπουλου, κατάφερε και πήρε όλους αυτούς τους τίτλους από τον, από τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη. Ναι. Δεν τους πήρε τεράστιο από την Κυφσιά ή από τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης ή από τον Ολυμπιακό Σκέτο, τελεία. Ναι. Από τον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προπονητές έφυγαν πολλοί. Οι τίτλοι εξακολουθούν να έρχονται. Δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοιο δέσιμο και τόσο σκόνη γιατί έφυγε ο Φιλίππος. Εντάξει, δεν προλάβαμε κιόλας με τον Φιλίππο, αυτή να δεθούμε, δεν προλάβαμε. Έτσι, δηλαδή, πόσο και αν δενόταν, δηλαδή, τι ήταν να πει, ότι τι. Μα αφού έχουν φύγει όλοι. Τα ίδια γινόντουσαν και σε μεγαλύτερο βαθμό όταν έφυγε ο Καλμαζίδης. Βέβαια. Νομίζω ότι θα διαλυθεί το σύστημα. Ξαναπήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ όμως. Ναι, τώρα πήρε. Δηλαδή, θα πρέπει κάπου
να ισορροπία, ισορροπία. Αυτή η ομάδα είναι ομάδα δημιουργήμα παραγόντων συγκεκριμένων, έχουν ονόματα. Κατσαρίς Ανδρέου και Κατσαρίς Αλόπουλου. Ναι, ναι. Φυσικά. Χρηματοδοτούν την ομάδα και κάνουν τις επιλογές τους. Δεν κάνει ο προπονητής. Αποφάσισαν ότι το πρόβλημα του προπονητή με τους Κουβανούς ήταν πρόβλημα για την ομάδα. Έπρεπε να επιλέξουν. Επέλεξαν να στηρίξουν τους Κουβανούς. Τους παίκτες. Οι οποίοι, ναι, εντάξει, αυτό για πειθαρχικά παραπτώματα των Κουβανών που ακούστηκε, φαίνεται κατηγορηματικά, όχι μόνο από την διοίκηση και από τους ανθρώπους της ομάδας βόλης του ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα αποφάσισαν να στηρίξουν την ομάδα και να αντικαταστήσουν τον Φιλίπποφ. Εγώ δεν λέγεται κόσμο Φιλίπποφ. Αλλά είναι μια απόφαση. Τέλος ο Φιλίπποφ θα δισκητάλει στον τελικό σα. Θα κρυφθούν γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τόσο φασαρία. Έφυγε ο Φιλίπποφ. Νόμιζες ότι έφυγε ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Για ένα 24ωρο. Όντως, όντως, πολύ καταστροφολογία. Λίγο να ισορροπία. Να σκεφτούμε σοβαρά. Πάω και είναι. Διάβασα και κάποια, ας πούμε, σχόλια να αφήσουν τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του. Να άμα αποφάσισαν ότι δεν την κάνει καλά τη δουλειά του, δεν θα τον αντικαταστήσουν, τι θα κάνουν. Φυσικά, φυσικά. Εμπιστοσύνη δηλαδή, σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμπιστοσύνη την έχουν κερδίσει με όλους αυτούς τους τίτλους και όπως είπες. Κριτική και εμπιστοσύνη. Έτσι. Εγώ δεν είπα εμπιστοσύνη μόνο. Και κριτική, και αλλά. Κριτική, εκεί που ήταν ο έφυγε Φιλίππο. Εντάξει, okay. Και τι έγινε. Έφυγε και ο Λουτσέσκο από τον Πάο. Πήρε για ντάμπλ. Τι πρέπει να γίνει, να σταματήσει ο Πάο να παίζει, επειδή έφυγε ο Λουτσέσκο. Υπήρχε και πριν από αυτούς, θα υπάρχει και μετά. Εννοείται. Μα δεν έχει λογική. Και βλέπει, ξαναλέω, ο Βολεϊκός Πάο και είναι άλλη ομάδα. Δεν ισχύει για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα που λέω 100%. Ναι. Ούτε για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ο Βολεϊκός ΠΑΟΚ είναι δημιούργημα ομάδα, είναι μια ομάδα δημιούργημα παραγόντων, των παραγόντων της. Μάλιστα. Δεν έκανε ο Φιλίππος μεταγραφές. Ναι. Όχι, δεν έκανε μεταγραφές. Τα προηγούμενα χρόνια οι προπονητές έκαναν τις μεταγραφές. Ο Τσαλόπουλος και ο Κατσαρίδης κάνανε. Φυσικά. Αυτοί δημιουργήσαν την ομάδα. Φυσικά, φυσικά, και ο παλιό Κατσαρίδης τον Ανδρέου. Φυσικά. Έτσι. Και δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνει τόσο μεγάλη φασαρία. Ας αφήσουμε την ομάδα να τη δούμε. Και τον κύριο Δελικό στα να δουλέψει. Έτσι. Ωραία. Μπορεί, μπορεί το υλικό να μην κάνει. Θα το δούμε. Μάλιστα. Η καταστροφολογία είναι απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Ειδικά όταν πρόκειται για προπονητή. Οι προπονητές έρχονται και παράγονται. Αυτό που μένει είναι η ομάδα. Οι παράγοντες που πληρώνουν και οι αθλητές τους οποίους έχει επενδύσει η ομάδα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ωραία Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Και εγώ, και εγώ, πρώτα ο και Θεός, εγώ. Πάντα θα λέμε πρώτα ο Θεός. Αύριο, πάντα. Αύριο θα τα πούμε, αύριο θα τα πούμε. Να είμαστε καλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου, τα προσφορά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε στο τέλος. Έρχεται Ζαγόρας, δεν κουνιέται κανένας. Να θυμίσω, πλατεία Τερψιθέας, ψητοπολείο Αθηνά, εκπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί. Κρέατα Μιχάλης, δικά του όλα. Όλα δικά του, Αμπελοκήπων 10. Και βέβαια Κλιμάρτ, αυτός ξέρει ψήξη και θέρμαση, κορυφαίος στο είδος του, κορυφαίος εδώ και πολλά χρόνια, 9-17-646, Daikin και όχι μόνο. Σας φιλώ γλυκά, θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye, bye, bye.